Χαίρετε. Yeah. Αριστοτρίτη, 2 Νοεμβρίου 2021. Mm-hmm. Για ποιο θέμα θα μας μιλήσετε σήμερα? Λοιπόν, θα δώσουμε συνέχεια στο θέμα που είχαμε μπει την προηγούμενη φορά, που αφορούσε το θέμα των τελειοφύτων, της ψυχολογίας των τελειοφύτων. Είχαμε δώσει έτσι το πλαίσιο, το εκπαιδευτικό πλαίσιο που υπάρχει και στα ελληνικά δεδομένα και στα κυπριακά δεδομένα. Είχαμε τουλάχιστον εγώ εκφράσει τις ανησυχίες μου γύρω από το πώς βοηθάει το σύστημα αυτών τα παιδιά να μπορέσουν να αφομοιώσουν την ύλη και να αποδώσουν το μέγιστο δυνατό. Αλλά ήταν και περισσότερο η άποψή μου για να κατανοήσουν τα παιδιά ότι η δυσκολία που μπορεί να αισθάνονται δεν ευθύνεται στην δική τους αδυναμία, αλλά στην πάρα πολύ δυσκολία του συστήματος, την αντεπαιδαγωγική, μπορώ να πω, την χρειά του συστήματος. Ωστόσο, σε αυτό το βίντεο θα αναφερθούμε σε πώς μπορούμε να αναπλαισιώσουμε όλες μας τις δυνάμεις ως τελειοφύτη μαθητές του Λυκείου και πώς μπορούμε να αποδώσουμε καλύτερα, καθότι σε αυτήν τη σε αυτήν το πλαίσιο της ζωής μας, χρειάζεται να ανορθώσουμε όλο μας το δυναμικό, ό,τι μπορούμε και δεν μπορούμε, για να ανταπεξέλθουμε σε αυτήν τη δύσκολη συνθήκη. Έχουμε μπει και σε άλλα βίντεο ότι πολλές φορές δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο, όπως θα θέλαμε, ιδιαίτερα στην ηλικία της εφηβείας, που νομίζουμε ότι είναι εύκολη η αλλαγή του κόσμου. Μπορεί να μην προλαβαίνουμε, γιατί μεσολαβούν οι εξετάσεις και δεν έχουμε τον πολύτιμο χρόνο. Ωστόσο, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να μπορέσουμε να επιβιώσουμε και να τα καταφέρουμε, δεδομένων των δύσκολων συνθήκων. Οπότε, είναι καλό λοιπόν οι μαθητές του Λυκείου, ήδη από την Δευτέρα και την πρώτη Λυκείου, νομίζω είναι πολύ χρήσιμο και σημαντικό, να γνωρίζουν κάποια πράγματα για τη μαθησιακή τους κατάσταση. Και όταν λέω μαθησιακή τους κατάσταση, να έχουν κάνει μια καμπύλη μάθησης για να δουν πώς μαθαίνουν, να έχουν μάθει το στυλ μάθησης τους, δηλαδή αν είναι οπτική τύπη, αν είναι ακουστική τύπη, αν είναι κινεσθητική τύπη, και γενικότερα πώς μαθαίνουν καλύτερα, να έχουν μάθει τις κλίσεις τους, που τι τους αρέσει καλύτερα και πώς, αν είναι άνθρωποι που μπορούν να μαθαίνουν περισσότερο μαθαίνοντας σε μια παρέα, δηλαδή διαβάζοντας μαζί με άλλους, ή αν είναι άνθρωποι που μαθαίνουν καλύτερα όντας μόνοι τους, με απόλυτη ησυχία, ποια ώρα της μέρας μπορούν να μάθουν καλύτερα. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούμε να διαβάζουμε πιο εύκολα το πρωί, άλλοι που μπορούμε να διαβάζουμε και να είμαστε αποδοτικοί πιο εύκολα το απόγευμα ή το βράδυ. Ποιες είναι οι συνθήκες δηλαδή που πρέπει να υπάρχουν στο περιβάλλον για να έχουμε καλύτερο και αποδοτικότερο διάβασμα. Αυτά είναι γύρω από το μαθησιακό προφίλ των μαθητών. Υπάρχουν ειδικά σταθμισμένα τεστ που μπορούν να κάνουν σε σχολικούς εξελικτικούς ψυχολόγους και σχολικούς ψυχολόγους, χωρίς να είναι και εξελικτικοί. Εσύ κάνεις κάποια τεστ για το μαθησιακό προφίλ? Ναι. Μπορούν να γίνουν και μέσω διαδικτύου αυτά τα τεστ, ή πρέπει να είναι συνάντηση από κοντά στο γραφείο? Καλύτερα από κοντά, αλλά σε περίπτωση που αυτό δεν γίνεται λόγω και της κατάστασης με την πανδημία, μπορούμε να το ρυθμίσουμε κάνοντας αντίστοιχες κάποιες ενέργειες, τέλος πάντων, για να μπορεί να επιτευχθεί και αυτό. Λοιπόν, τα τεστ αυτά είναι σταθμισμένα, έγκυρα, αξιόπιστα από την ελληνική επιστημονική ομάδα που τα επιμελείται. Και έχει το παιδί μετά μπροστά του την γνώση γύρω από το πώς μαθαίνει καλύτερα. Ακολουθεί ένα θεραπευτικό μαθησιακό πλάνο, το πώς να, δηλαδή κάνοντας κάποιες προσπάθειες για να μάθει με αυτόν τον τρόπο, για να δούμε πόσο αποδίδει συγκρινόμενοι με τον τρόπο που χρησιμοποιούσε παλαιότερα. Και έχουμε κάποιον πλάνο το οποίο ακολουθεί, προκειμένου να βγει η ύλη των εξετάσεων και να είναι και να μπορέσει να αποδώσει καλύτερα. Υπάρχουν και κάποιες τεχνικές, είτε για τη μνήμη του, για να δει πώς μπορεί να θυμάται καλύτερα κάποια πράγματα,
ή τέλος πάντων κάποιους τρόπους, ούτως ώστε να μπορέσει να οργανώσει το διάβασμα του πιο αποδοτικά. Και έτσι με, με αυτήν την παρακαταθήκη, τη γνώση της μαθησιακής του κατάστασης, μπορεί να προχωρήσει και να μάθει περισσότερα πράγματα, αλλά και να βγάλει την πάρα πολύ δύσκολη χρονιά που έχει μπροστά του. Γιατί ακριβώς αν δεν γνωρίζει να διαβάζει σωστά και το καταλάβει, ας πούμε, γύρω στο Μάρτιο, Απρίλιο, είναι πολύ λίγο το χρονικό διάστημα που έχει στη διάθεση του για να βγάλει την ύλη του και να μπορέσει και να αποδώσει. Γι' αυτό συστήνεται αυτή η γνώση να γίνεται είτε από την πρώτη λυκείου, είτε από τη δευτέρα λυκείου, ή αν όχι και έχει περάσει αυτό το διάστημα, τουλάχιστον στις αρχές της τρίτης λυκείου, προκειμένου να υπάρχει ο χρόνος να γίνουν αυτές οι συναντήσεις και να μπορέσει το παιδί να αποδώσει τουλάχιστον μετά τον Μάρτιο, που πρέπει επί της ουσίας να ξεκινάνε οι επαναλήψεις. Γιατί λέμε ότι αν δώσουμε εξετάσεις τον Μάιο, ο εγκέφαλος μας χρειάζεται περίπου 1 με 1,5 μήνα επανάληψη, προκειμένου να αφομοιώσει την ύλη του. Άρα πρέπει να ξεκινήσουμε επανάληψη τέλη Μαρτίου, για να μπορέσουμε να γράψουμε εξετάσεις τον Μάιο. Άρα το λέμε αυτό το διάστημα, καθότι με την πολλές επαναλήψεις μετά μπορεί να θυμάται και να χτίζει δομικά την γνώση, ούτως ώστε να αποδώσει το βέλτιστο δυνατόν κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Το ίδιο πρέπει να κάνουν και τα παιδιά που ενώ γνωρίζουν πώς να διαβάζουν και ενώ γνωρίζουν το μαθησιακό του στυλ και την καμπύλη μάθησης τους, έχουν πάρα πολύ άγχος, είτε γιατί είναι τελειομανείς, είτε γιατί έχουν ιδιοσυγκρασιακό υπόστρωμα άγχος, είτε γιατί τέλος πάντων έχουν πολύ δύσκολο περιβάλλον, με απαιτητικό περιβάλλον που τους αγχώνει έτσι λίγο περισσότερο. Αυτά τα παιδιά θα χρειάστηκε να κάνουν κάποια έτσι προσπάθεια να δουν το άγχος τους καλύτερα, να δουλέψουν με το άγχος τους, όχι τελευταία στιγμή, όχι δηλαδή λίγο πριν τις εξετάσεις, γιατί αυτό ίσως να μην μας δώσει την ευκαιρία να προλάβουμε και να αποδώσουν και να κάνουμε δουλειά επάνω στο άγχος τους. Άρα είναι πολύ σημαντικά αυτά να τα γνωρίζουμε από πριν, γιατί του φρονίμου το παιδί πριν πει να συμμαγειρεύει, προκειμένου να έχουμε το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα την ώρα των εξετάσεων. Okay. Άρα εσύ λες, εντοπίζουμε το μαθησιακό στυλ, οργανώνουμε τη μάθηση ανάλογα με το μαθησιακό μας στυλ και αντιμετωπίζουμε τα θέματα άγχους. Μάλιστα. Αυτό θα μας βοηθήσει να κάνουμε αυτή την προεργασία από πριν, προκειμένου όταν θα δώσουμε τις εξετάσεις να γνωρίζουμε πώς να διαβάσουμε καλύτερα για να αποδώσουμε καλύτερα και να γνωρίσουμε και πώς να χειριζόμαστε το άγχος μας σε περίπτωση που έχουμε άγχος, οι αρνητικές σκέψεις ή κάποιες ενδείξεις ιδιοψυχαναγκαστικής διαταραχής ή κάποιες ενδείξεις αχώδους διαταραχής ή κρίσης πανικού ή όλα αυτά που είναι κάτω από το φάσμα ή φοβών αποτυχίας, όλα αυτά που είναι κάτω από το φάσμα των αχωδών διαταραχών. Αν έχουμε λοιπόν ενδείξεις ότι το παιδί μας έχει τέτοια ιδιοσυγκρασία ή τέτοιο θέμα, πρέπει να προνοήσουμε από πριν, γιατί στην τρίτη ηλικία τρέχουμε και δεν φτάνουμε, με τα φροντιστήρια, με το απαιτητικό πρόγραμμα, με τα πάρα πολλά διαγωνίσματα, με τις εξετάσεις που έρχονται, και είναι πολύ δύσκολο αυτά τα παιδιά να τα βγάλεις εκτός προγράμματος και να κάνουν οτιδήποτε άλλο. Οπότε προσπαθούμε να το κάνουμε είτε αρχή της χρονιάς, είτε στα διαλύματα που μπορεί να προκύπτουν, δηλαδή στις διακοπές το Χριστουγέννο, γιατί του Πάσχα δεν προλαβαίνουμε, ή το καλύτερο δυνατόν είναι από πριν, δηλαδή από πρώτη ή δευτέρα λυκείου, που το παιδί μας δείχνει τα πρώτα δείγματα του αν μπορεί να διαβάζει ή όχι και πώς αποδίδει στο διαβασμά του, γιατί μας φέρνει τα πρώτα αποτελέσματα, έχει επιλέξει τον κλάδο του, έχει επιλέξει τα μαθήματα που του αρέσουν, από αυτά τουλάχιστον που θεωρούσε ότι του αρέσουν, και έχουν φανεί τα πρώτα δείγματα
της μαθησιακής του κατάστασης. Από εκεί λοιπόν είναι φρόνιμο και καλό και σωστό να υπάρξει μία έτσι αξιολόγηση της μαθησιακής του ετοιμότητας, καθώς και του στυλ μάθησης που έχει, προκειμένου να αποδώσει τα βέλτιστα. Και όσον αφορά το άγχος το ίδιο. Αν ωστόσο δεν έχουμε προλάβει και έχουμε φτάσει στην τρίτη ηλικίου και δεν γνωρίζουμε ακόμα πώς μαθαίνουμε, μπορούμε να προλάβουμε αυτήν την περίοδο που ακόμα είναι νωρίς, γιατί ακόμη είμαστε στο πρώτο τρίμηνο και μπορεί να προλάβουμε αρκετά πράγματα, οπότε να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό της επιλογής τους, προκειμένου να κάνει 4-5 sessions πόσα θα χρειαστούν, για να ρυθμίσει το άγχος του ή και να μάθει την μαθησιακή του κατάσταση. Μπορεί ναι, κάποια παιδιά να φανεί ότι υπάρχουν ελλείμματα, δηλαδή ότι υπάρχουν, έχει ελλείψεις και να χρειαστεί να κάνει κάποια επιπλέον μαθήματα. Μπορεί κάποια παιδιά να φανούν ότι που έχουν κάποια μαθησιακή δυσκολία λόγω ελλείμματος που δεν το είχαν προνοήσει να το δουν από πριν, το οποίο έγινε πια μαθησιακή δυσκολία ή πια μαθησιακή δυσκολία. Μπορεί κάποια παιδιά να είναι λόγω του άγχους τους ή λόγω ελλειπής κινητοποίησης προς τη μάθηση ή λόγω του ότι έχουν πάθει καύσιμο από την απαιτητική έτσι, κατάσταση του σχολείου και δεν έχουν ενέργεια να δώσουν άλλη στο να μάθουν ή στη μαθησιακή διαδικασία. Οπότε όλα αυτά είναι πιθανοί λόγοι που μπορεί έναν παιδί να μην αποδίδει σωστά ή ακόμη να είναι αδιάφορο, να μην τον ενδιαφέρει. Έχει να έχει χάσει το ενδιαφέρον του για τη μάθηση, για το σχολείο, για διάφορους λόγους που μπορεί να έχουν προκύψει, είτε για συναισθηματικούς, είτε για τέλος πάντων γνωστικούς, είτε για οποιοδήποτε άλλους λόγους. Οπότε προνοούμε από πριν για να μην τρέχουμε τελευταία στιγμή. Άρα στους γονείς που έχουν παιδιά που είναι πριν την τρίτη ηλικίου, πρώτη, δευτέρα ηλικίου κλπ, να κοιτάξουν αυτά τα ζητήματα, να παρατηρήσουν τα παιδιά τους και να δουν πώς διαχειρίζονται το διάβασμα, αν έχουν βρει το μαθησιακό στυλ που τους ταιριάζει και εφαρμόζουν κάποιες, για παράδειγμα, αν διαβάζουν καλύτερα το πρωινό, φροντίζουν να ξυπνούν τα πρωινά να διαβάζουν ή αν είναι το βράδυ, είναι το απόγευμα, αν έχουν βρει τον τρόπο για να αποδίδει καλύτερα το διάβασμά τους, παρατηρούμε να δούμε αν έχουν ζητήματα με το άγχος και κάνουμε έγκαιρη παρέμβαση, απευθυνόμενοι σε ειδικούς ψυχολόγους οι οποίοι ασχολούνται με θέματα εξελιχτικά και σχολικά. Μάλιστα. Αυτή έτσι η προετοιμασία η σωστή θα βοηθήσει τα παιδιά των τελευταίων τάξεων του λυκείου ιδιαίτερα, αλλά και όλα τα παιδιά, απλά μιλάμε ιδιαίτερα για τους τελειόφοιτους σε αυτό το βίντεο, να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτόν σε αυτές τις πολύ δύσκολες και επίπονες εξετάσεις, σε αυτόν το άδικο και πολύ αντιπαιδαγωγικό σύστημα. Κάναμε την κριτική μας καλοπροαίρετα, γιατί θέλουμε να αλλάζει ο κόσμος προς το καλύτερο για τα παιδιά μας. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι κάποια πράγματα δεν μπορούμε, δεν είναι στο χέρι μας να τα ελέγξουμε, δεν είναι στο χέρι μας να τα αλλάξουμε. Ωστόσο, μετέχουμε σε αυτό το σύστημα και πρέπει να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό για να μπορέσουμε να βγούμε από πάνω. Άρα, πολύ καλή προετοιμασία, γνώση του εαυτού μας, του μαθησιακού μας εαυτού, καλή ψυχολογική έτσι, κατάσταση, υψηλή αυτοεκτίμηση, καλό περιβάλλον οικογένειας υποστηρικτικών και με την σύμπραξη των εκπαιδευτικών μας που κάνουν τα καλύτερα δυνατά για να βοηθήσουν τα παιδιά. Υπάρχουν, τώρα κάποιοι μπορούν να πούν, υπάρχουν και κάποιοι που δεν κάνουν τα καλύτερα δυνατά. Να πω ότι σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχουν καλοί επαγγελματίες και μη καλοί επαγγελματίες. Ωστόσο, όλοι παλεύουμε για το καλύτερο δυνατό. Άρα, με αυτά τα δεδομένα, προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας. Ναι. Εγώ θέλω να πω μια άποψη ότι ο στόχος μας είναι τα παιδιά να περάσουν αυτόν το στάδιο που είναι δύσκολο, ομολογουμένως, επιτυχώς. Επιτυχές πέρασμα από αυτό το στάδιο. Πρώτα απ' όλα είναι να το περάσεις χωρίς απώλειες. να μην έχουν τα παιδιά ψυχολογικά τραύματα και ψυχολογικές ζημιές από αυτήν τη διαδικασία.
και δευτερευόντως να επιτύχουν στις εξετάσεις. Κατά τη γνώμη μου πάντα. Εντάξει. Οπότε το να εστιαζόμαστε στα αρνητικά του συστήματος και να δίνουμε έμφαση σε αυτό δεν θα βοηθήσει τα παιδιά μας να περάσουν επιτυχώς αυτό το στάδιο. Τα παιδιά χρειάζονται κατανόηση εκ μέρους μας, ουσιαστική στήριξη και ψυχική στήριξη, αλλά και πρακτική στήριξη. Σήμερα μιλήσαμε περισσότερο για την πρακτική στήριξη που δίνουμε στα παιδιά που είναι στην τρίτη ηλικίου και χρειάζεται να είναι σε έναν περιβάλλον που να καταλαβαίνει το περιβάλλον του στο τι βιώνουν τα παιδιά και να είναι όσο πιο υποστηρικτικό και θετικό γίνεται. Ναι. Λοιπόν, ακριβώς ζούμε σε εποχές που πλέον τα παιδιά μας μπορούν να περάσουν στην σχολή της επιλογής τους και υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Αν δεν περάσουν τις πανκύπριες ή τις πανελλήνιες εξετάσεις, υπάρχουν άπειρες επιλογές για να το πράξουν, είτε τώρα είτε αργότερα, είτε να ξαναδώσουν, είτε να πάνε σε κάποιον ιδιωτικό, είτε να δουλεύουν και να μπορέσουν να σπουδάζουν ταυτόχρονα ή να το κάνουν σε έναν κατοπινό στάδιο. Υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Έχουν περάσει οι εποχές που, αν δεν περνούσε στο πανεπιστήμιο, δεν υπήρχαν και πολλές επιλογές στη χώρα σου για ιδιωτική έτσι, πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σίγουρα όταν περνάμε μια καταιγίδα δεν καθόμαστε να δούμε ποιος έκανε την καταιγίδα, γιατί έγινε η καταιγίδα, από πού ήρθε η καταιγίδα, πόσο δυνατή είναι η καταιγίδα, αλλά προσπαθούμε να προστατευθούμε από την καταιγίδα και να μπορέσουμε να την καταφέρουμε να επιβιώσουμε. Ωστόσο το να γνωρίζουμε ότι αυτό το πράγμα που κάνουν τα παιδιά ή που βάζουμε τα παιδιά να περάσουν είναι δύσκολο, είναι και αυτό χρήσιμο για να μην νιώθουν ότι δεν τα καταφέρνουν ή ότι είναι, αυτά έχουν μια ανικανότητα τα ίδια να ανταπεξέλθουν. Γι' αυτό και ο λόγος που αναφέρθηκα στο προηγούμενο. Ναι, αγαπητοί μου, δεν είπα ότι είπες κάτι λαθασμένο. Απλώς επειδή έχουμε την τάση να γκρινιάζουμε και να εμμένουμε στο τύπο πώς είναι αυτό το σύστημα, ανάδικο το σύστημα, είναι σωστό το σύστημα. Και τα παιδιά να ακούν και τους γονείς συνέχεια να είναι αρνητικοί, δεν θα πάρουν εθάριση για να καταφέρουν να βγάλουν αυτή τη χρονιά. Όχι, αυτό που λέμε είναι ναι, είναι άδικο το σύστημα, ναι, δεν είναι σωστό δεν το σύστημα. Καταλαβαίνω, ναι, δεν είσαι ανόητος, δεν είσαι τρελός. Απόλυτα, δεν έχει να κάνει με σένα, έχει να κάνει με πολιτικές εκπαιδευτικές οι οποίες δεν είναι σωστές, ναι. Ωστόσο, πρέπει να το περάσεις αυτό το σύστημα. Και θα το περάσεις με αυτόν και με αυτόν τον τρόπο. Και εγώ θα είμαι δίπλα σου για να το περάσω μαζί σου, για να σε στηρίξω ψυχολογικά, να δείξω την απαραίτητη κατανόηση και υποστήριξη, να σε στηρίξω με όλες μου τις δυνάμεις σαν γονιός για να περάσεις αυτόν το σύστημα. Αυτή είναι η σωστή πρακτική του γονέα, για να μπορέσει το παιδί να αντιπαρέρθει. Αν ωστόσο πεις ότι μια χαρά είναι το σύστημα και μάλλον εσύ γκρινιάζεις, πάλι θα του κάνεις πρόβλημα. Ναι, σίγουρα. Από την άλλη, αν λες συνέχεια για το σύστημα και για αυτόν, πάλι δεν είναι προς όφελος του παιδιού. Ωστόσο, έχουμε θέσει όλα τα δεδομένα εδώ, με το πρώτο βίντεο που μιλήσαμε για αυτόν και εξηγήσαμε για τους λόγους, για το δεύτερο βίντεο που μιλάμε για το πώς μπορούν να προετοιμαστούν τα παιδιά σε πρακτικό επίπεδο και μένει το ψυχολογικό κομμάτι, το οποίο μπορούμε να αναφερθούμε αργότερα γύρω από το πώς φερόμαστε σε έναν παιδί που ενδεχομένως να έχει θέμα αυτοεκτίμησης, ενδεχομένως να περνάει κρίσης πανικού ή φόβων αποτυχίας ή γενικότερα έναν παιδί το οποίο έχει τελειομανία και μεγάλων έτσι. Είναι άνθρωπος. Πολύ καλή ιδέα να είναι το θέμα της επόμενης Αριστοτρίτης. Ναι, μπορούμε να το κάνουμε αυτόν την επόμενη Αριστοτρίτη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Yeah. Yeah.